Η πανδημία του κορονοϊού έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση τη ζήτηση υπηρεσιών υγειονομική απολύμανση, με του ερευνητέ του Εργαστηρίου Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτική του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου να δημιουργούν το πρώτο στην Ελλάδα ρομποτικό όχημα ψεκασμού και απολύμανση. Στο Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτική του ΕΛΜΕΠΑ, τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε με την ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων για εφαρμογές στην περιοχή της γεωργίας ακριβίας, κυρίως για την αυτοματοποίηση εργασιών όπως είναι η συγκομιδή και ο ψεκασμός σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Όταν λοιπόν προέκυψε η πανδημία του κορονοϊού, σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ενός ρομπότ, το οποίο θα μπορούσε να συνδράμει σε διαδικασίες απολύμανσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Χάρη στις μικρές διαστάσεις του, το ρομπότ μπορεί να κινηθεί με ευκολία ακόμα και στους πιο στενούς χώρους. Είναι ένα ηλεκτροκίνητο όχημα, το οποίο, πάνω στο οποίο έχει προσαρμοστεί ένας ηλεκτρικός ψεκαστήρας, το ακροφύσιο του οποίου εδράζεται σε έναν βραχίωνα 2 βαθμών ελευθερίας, μέσω του οποίου μπορούμε να κατευθύνουμε με ακρίβεια το ψεκαζόμενο νέφος και βεβαίως να προγραμματίζουμε κινήσεις σάρωσης. Επιπρόσθετα, παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου της ρύθμισης της ροής, η οποία μπορεί επίσης να συσχετίζεται με την ταχύτητα κίνησης του οχήματος. Η μακριά εμβέλεια του συστήματος τηλεχειρισμού συντελεί στο σημαντικό περιορισμό της έκθεσης του χειριστή, αφενός τους δυνητικά επιβαρημένους από παθογόνους παράγοντες χώρους και αφετέρου στα εφαρμοζόμενα σκευάσματα απολύμανσης. Μάλιστα, με την προσθήκη αισθητήρων, το ρομπότ μπορεί να γίνει πλήρως αυτόνομο, δυνατότητα που καθιστά εφικτή την ενσωμάτωσή του σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα σε χώρους και υποδομές όπου απαιτείται τακτική και ιχνηλατήσιμη απολύμανση. Όλες αυτές οι τεχνολογίες τις οποίες ενσωματώνει το ρομπότ βρίσκουν και άμεση εφαρμογή σε ψεκασμούς φυτοπροστασίας, έτσι σε υπαίθριες και σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, όπου εκεί πέρα μάλιστα οι απαιτήσεις για την προστασία των εργαζομένων από τα φυτοφάρμακα είναι ακόμα μεγαλύτερες και είναι εξίσου σημαντική και η ακριβής δοσομέτρηση αυτών. Το Διατμηματικό Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής του ΕΛΜΕΠΑ αποτελεί σύμπραξη των τμήματων ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών και μηχανολόγων μηχανικών.